Και περνούμε στην επόμενη Ευαγγελική περικοπή, η οποία είναι... Μια άλλη Ευαγγελική περικοπή που το 2016 η Εκκλησία μας δεν τη διάβασε, είναι στο 22ο κεφάλαιο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στίχη 1-14. Και αποκριθείς ο Ιησούς πάλι είπεν αυτοίς εν παραβολές λέγον. Ομοιώθη βασιλεία των ουρανών, ανθρώπο βασιλεί ώστε σε ποιήσε γάμος το Υιό αυτού. Και απέστειλε τους δούλους αυτού, καλέσει τους κεκλεμένους και ούκ ήθελον ερθήν. Πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους λέγον, είπατε τις κεκλεμένες, ιδού το αριστό μου ητήμασα, η ταύρη μου και τα συτιστά τεθεμένα και πάντα έτοιμα δεύτε στους γάμους. Ιδέ μιλήσεντε απίθων, ομέν εις τον ίδιον αγρόν, οδέ στην εμπορία αυτού. Ιδέ λοιποί κρατήσαντε στους δούλου αυτού, ύβρισαν και επέκτηναν. Ακούσας δε ο βασιλεύς, εκείνος οργίσει και πέμψες τα στρατέματα αυτού, απόλυσε τους φωνείς εκείνους και την πόλη αυτών ενέπερσε. Τότε λέγε τις δούλες αυτού, ο μεν γάμος έτοιμος εστί, είδε και κλειμένη ούκ εις ανάξη. Πορεύεστούν επί τας διοξόδες των οδών, και όσος ανέβεται καλέσεται στους γάμους. Και εξελθόντες οι δούλοι εκείνοι, εις τους οδούς συνήγαγον πάντας όσους εύρων, πονερούστε και αγωγθούς και πλήστο γάμος ανακημένων. Εις εθόν δε ο βασιλεύς θεάσασε τους ανακημένους, είδεν εκεί άνθρωπον ουκ ενδυμένου ένδυμα γάμου. Και λέγε αυτό, εταίρε, πώς εσύ θεσόδε μη έχουν ένδυμα γάμου, ο δε εφημώθη. Τότε είπε ο βασιλεύς της διακόνης, δίσαντε σε αυτού πόδας και χείρας, άρατε αυτόν και καβάλατε στο σκότος του εξώτερων, εκεί εστω καθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Πολύ γαρ εσύ εκλεκτή, ο λίγη δε εκλεκτή. Εδώ, σε αυτή την περικοπή, θέλω να κάνω δύο σχόλια. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι ο Χριστός μιλάει με διάφορες παραβολές και εδώ θέλει να πει για το Λόγο του Θεού ότι όταν ο Θεός απέστειλε σε κάθε εποχή τους προφήτας, δεν τους δέθηκαν, δεν άκουγαν. Τους άλλους φώνευαν, άλλους τους σκότωναν, άλλους τους λιθοβολούσαν. Δεν άκουγαν το Λόγο του Θεού. Και τότε ο βασιλιάς απέστειλε, λέγει, το στράτευμά του και σκότωσε όλους τους φωνείς εκείνους και την πόλη την κατέστραψε, κατέκαυσε. Και αυτό συνέβη με το Λόγο του Θεού, με τον Ισραήλ, το 70 μετά Χριστόν, που μπήκαν τα στρατεύματα, τα ρωμαϊκά στρατεύματα μέσα στον Ισραήλ επί Τίτων και τους κατέστραψε όλους. Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι με το σταυρικό θάνατο του Χριστού και με την Ανάστασή του και με το κήρυγμα του Ευαγγελίου που έκαναν οι Απόστολοι, κήρυξαν το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη και έγινε η Εκκλησία. Και όπως λέγει εδώ η περικοπή, ότι ο βασιλιάς είπε στους δούλους του, δηλαδή στους προφήτας, να πάτε να καλέσετε όλους που θα βρείτε στους δρόμους, καλούς και κακούς. Έτσι μπήκαν λοιπόν με την Εκκλησία που ίδρυσαν οι Απόστολοι, τότε μπήκαν μέσα στην Εκκλησία από όλα τα έθνη, διάφοροι άνθρωποι, πιστοί, άπιστοι, καθαροί, ακάθαρτοι, άλλοι που αγαπούσαν τον Χριστό, άλλοι που μισούσαν τον Χριστό, μπήκαν μέσα στην Εκκλησία. Και όπως εδώ στην παραβολή λέγει ότι ο βασιλιάς μπήκε μέσα στην αίθουσα να ειδεί τους καλεσμένους και είδε έναν και άνθρωπο που δεν είχε ένδυμα γάμου και του είπε, «Τέρε, πώς ήρθες εδώ χωρίς να έχεις ένδυμα γάμου?» Έτσι, εν τη μέρα της κρίσεως, με την Εκκλησία που είδε ο Χριστός και μπήκαν μέσα στην Εκκλησία διάφοροι άνθρωποι, τότε θα πει σε αυτούς που δεν είχαν καμιά σχέση με την Εκκλησία. «Φίλε», θα πει ο Χριστός, «γιατί μπήκες εδώ μέσα στην Εκκλησία? Εσύ δεν με πίστευες, εσύ με μισούσες, γι' αυτό δεν έπρεπε να θέσω εδώ μέσα». Και έτσι
θα βγουν όλοι αυτοί έξω, στο σκότος του εξώτρου, λέγει ο Χριστός, εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δεδιών, ότι πολλοί είναι οι καλεσμένοι, λίγοι είναι οι εκλεκτοί. Αυτά. Μάλιστα. Και να ξεκαθαρίσουμε και το θέμα της Σχολάσεως, γιατί πολλά είναι τα ειρωνικά σχόλια που ακούγονται σε βάρος της Εκκλησίας για τις πίσες και τα καζάνια. Το σκότος και το πυρ δεν είναι υλικές καταστάσεις όπως ο άνθρωπος με βάση τις αισθήσεις του έχει μια εμπειρία, αλλά είναι μια κατάσταση πολύ διαφορετική. Είναι οι τύψεις της συνειδήσεως, είναι η αίσθηση της απουσίας του Θεού. Είναι μια κατάσταση την οποία εμείς σήμερα δεν είμαστε σε θέση να την συνειδητοποιήσουμε. Από μακριά από το Θεό. Είναι η απομάκρυνση από το Θεό. Αυτό λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ερμηνεύοντας τις σχετικές με την κόλαση περικοπές.